δεν είναι άσχετο με αυτό που προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και αυτοί, αυτό που θέλουν να κάνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, τι είναι αυτό, μιλάμε να βάλουν εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία, κομμάτια πια των νοσοκομείων πηγαίνουν σε εργολάβους, ήδη σε μεγάλα νοσοκομεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα έχει φύγει σε εργολάβους η τεχνική υπηρεσία, η καθαριότητα, μέρη, κομμάτια από τα λογιστήρια, που σημαίνει ότι θέλουν να μειώσουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς και από εκεί και πέρα τα νοσοκομεία θα λειτουργούν σαν επιχειρήσεις με έσοδα-έξοδα. Με λίγα λόγια, ο ασθενής θα είναι πελάτης. Γι' αυτό μιλάμε εδώ και τόσα χρόνια ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Όλο αυτό λοιπόν με την απόλυση της συναδέρφης σας δεν είναι άσχετο. Γιατί θέλουν σωματεία, σφραγίδες, σωματεία τα οποία να μην σηκώνουν κεφάλι, ουσιαστικά να κάνουν συνδιοίκηση, να μην λένε το τι προβλήματα υπάρχουν και όταν βρίσκεται κάποιος πρωτοπόρος εργαζόμενος ο οποίος θα βγει μπροστά, του κόβουν το κεφάλι δίνοντάς του την απόλυσή του. Εμείς λέμε, συνάδελφοι, ότι αυτό το μεσαίωνα, γιατί μιλάμε για μεσαίωνα, ειδικά στους εργολαβικούς και στους συμβασιούχους συναδέρφους στα νοσοκομεία, που πλέον να ξέρετε ότι πια το 50% του προσωπικού είναι ελαστικές μορφές εργασίας σε όλα τα νοσοκομεία. Και αυτό γιατί τα νοσοκομεία επιχείρηση που μπαίνει μέσα και η μισθοδοσία, ο εργαζόμενος είναι κόσμος.